Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημερωσία. Στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον μαστολόγο, τον κύριο Βλάση Τσαντίλα. Κύριε Τσαντίλα, να σα καλησπέρισω. Καλησπέρα. Μια σημαντική εκδήλωση γίνεται την Πέμπτη το απόγευμα στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουρά Κομοτηνή και με το Σύλλογο Καρκινοπαθών, βέβαια, γνωμούρο δόψη δύναμη ψυχή για το καρκίνο του μαστού και την ψυχολογική υποστήριξη των καρκινοπαθών. Ποιο είναι το στίγμα τη ομιλία σα? Ποιο είναι αυτό? Το στίγμα τη ομιλία σα. Το στίγμα τη ομιλία είναι να ενημερωθούν οι γυναίκε για το ποια είναι τα πρώιμα σημάδια του καρκίνου του μαστού και επίση να ενημερωθούν πώ μπορούν να κάνουν αυτοεξέταση. Βασικό σκοπό, λίγο παραπάνω. Να εξηγήσει λίγο παραπάνω, να καταλάβουν οι τηλεθεατές. Ναι, βασικό σκοπό είναι η γυναίκα να ενημερωθεί, να μάθει ποια είναι τα πρώιμα σημάδια και τη παρουσία του καρκίνου του μαστού, να μάθει πώς να κάνει πρόληψη και κυρίως να μάθει πώς να αυτοεξετάζεται. Τι πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα οι γυναίκες? Οι γυναίκες πρέπει να προσέχουν να κάνουν τον ευλαβικά τον τακτικό του έλεγχο, είτε είναι αιτήσεις είτε είναι εξάμεινος, να πηγαίνουν στον γιατρό του, να εξετάζονται και να γνωρίζουν το σώμα του. Γιατρέ, και σίγουρα η πρόληψη είναι το καλύτερο φάρμακο, θα λέγαμε. Το καλύτερο φάρμακο από όλα είναι η πρόληψη. Μετά έρχεται η θεραπεία, αλλά η πρόληψη κάνει θεραπεία χίλιες φορές πιο καλή. Ο καρκίνος του μαστού θεραπεύεται τελικά? Ναι, η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ, βέβαια. Έχει προχωρήσει η επιστήμη και πλέον ο καρκίνος διαγνώσκεται σε πρώιμο στάδιο. Όταν είναι σε πρώιμο στάδιο, μπορεί να θεραπευτεί. Μάλιστα. Οι γυναίκες είναι ενημερωμένες, πηγαίνουν στο γιατρό για εξετάσεις? Τι ποσοστά έχουμε στην Ελλάδα? Οι γυναίκες είναι ενημερωμένες, ένα μεγάλο ποσοστό πηγαίνει στο γιατρό για εξετάσεις. Πιστεύω ένα ποσοστό 80% πηγαίνει εξετάσεις ευλογικά. Τις υπόλοιπες κάνουν τις ομιλίες που κάνουν. Μάλιστα. Οπότε σημαντική ομιλία σας την Πέμπτη στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Κομοτηνή, σίγουρα. Ναι. Καλά είναι να έρθουν όσους γυναίκες περισσότερες γίνονται. Μάλιστα. Γιατρέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.